Καλησπέρα κυρίε και κύριοι, καλώ ήρθατε στο μεγάλο δελτίο ειδήσεων τη ΔΕΛΤΑ Τηλεόραση. Να ξεκινήσουμε τι ειδήσει μα με κάτι που περιέχει πολλή ελπίδα. Ελπίδα μέσα από το θάνατο. Ελπίδα μέσα από μια δυσάρεστη είδηση που αφορά στον ξαφνικό θάνατο ενό Αλεξανδροπολίτη, ο οποίο έχασε τη ζωή του, αλλά θα μεταλαμπαδεύσει με την δωρεά των οργάνων του την ζωή σε άλλου Έλληνε οι οποίοι έχουν ανάγκη άμεση χειρουργική επέμβαση. Θα μιλήσουμε αμέσω με τον κύριο. Τον κύριο Νίκο Ραπτόπουλο, με συγχωρείτε, τον διοικητή του νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης, ο οποίος είναι στο τηλέφωνό μας, ο οποίος θα μας ενημερώσει για μια γέφυρα ζωής η οποία θα στηθεί λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο νοσοκομείο, από το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης μέσω του αεροδρομίου της Αλεξανδρούπολης, για να μεταφερθούν τα όργανα του θανόντος. Κύριε διοικητά, καλησπέρα σας και σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Καλησπέρα κύριε Αποστολίδη. Καλησπέρα. Νομίζω ότι τα είπατε εσείς. Εγώ εκείνο που είμαι με την ευκαιρία να προσθέσω τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια. Ένα νέο άτομο, περίπου 40 ετών, ένας συμπολίτης μας έχασε τη ζωή του. Έχασε τη ζωή του, αλλά νομίζω ότι αυτό που γίνεται, ειλικρινά, εμένα με συγκινεί. Είναι η δεύτερη φορά που νιώθω αυτή τη χαρά μέσα από το θάνατο, όπως είπατε. Η δεύτερη φορά που συμπολίτες μας χαρίζουν ζωή σε άλλους ανθρώπους μέσα από το θάνατο. Νομίζω ότι και σαν γιατρός, αλλά και σαν διοικητής και σαν άνθρωπος, κύριε Αποστολίδη, νομίζω ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη ικανοποίηση, θα έλεγα, και για μας κυρίως. Ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους όλων αυτούς τους συγγενείς που μέσα από αυτόν τον πόνο τους καταφέρουν να σκεφτούν και να αποφασίσουν και να δώσουν ζωή, χαρά σε άλλους συνανθρώπους. Δεν νομίζω, κύριε Αποστολή, ότι υπάρχει μεγαλύτερη συγκίνηση από μια τέτοια χειρονομία. Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε διοικητά. Ποια όργανα θα αξιοποιηθούν, ποια όργανα θα μεταφερθούν? Όπως καταλαβαίνετε, η ηλικία των 40 ετών δίνει την ευκαιρία στους γιατρούς να χρησιμοποιήσουν όλα τα όργανα του, δηλαδή την καρδιά, το ύπαρ, τους νεφρούς, μπορούν να χρησιμοποιηθούν λόγω της ηλικίας, του νέου της ηλικίας. Επομένως, εγώ ειλικρινά αισθάνομαι πάρα πολύ συγκινημένος και θα ήθελα και θα προσπαθήσω να δω τους συγγενείς και ειλικρινά να τους πω ένα ταπεινό ευχαριστώ για αυτό που κάνουν για την ανθρωπότητα. Γιατί οποιοδήποτε μπορεί να βρεθεί σε αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη θέση, και πώς θα πρέπει να σκεφτόμαστε και να αποφασίζουμε μέσα από τον πόρο μας, κύριε Αποστολίδη. Τα όργανα θα μεταφερθούν, κύριε διοικητά, στην Αθήνα, και από εκεί είναι προγραμματισμένο το πώς θα αξιοποιηθούν? Ήδη είναι προγραμματισμένο. Δυστυχώς ταλαιπωρήσαμε λίγο τους συγγενείς, διότι, κύριε Αποστολίδη, έτυχε ένα άλλο περιστατικό στην Κρήτη. Δεν ήμασταν, πιθανόν μάλλον φαίνεται ότι δεν είμαστε προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουμε γρήγορα δύο συγχρόνους περιστατικά. Επομένως, γι' αυτό έγινε η καθυστέρηση και ταλαιπωρήθηκαν οι συγγενείς. Τα όργανα θα μεταφερθούν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Θα γίνουν συγχρόνως σε δύο νοσοκομεία, θα γίνουν η χρήση των οργάνων. Και θα χρησιμοποιηθούν άμεσα? Άμεσα θα χρησιμοποιηθούν, άμεσα βεβαίως. Ήταν επιθυμία, σας εξήγησαν μήπως οι συγγενείς του θανόντος, αν ήταν και επιθυμία του ίδιου, ήταν δωρητής οργάνων έτσι και αλλιώς ο θανόντας? Ή ήταν κάτι το οποίο... Κύριε Αποστολίδη, γιατί για λόγους ευνόητους δεν ήθελα εγώ να έρθω σε επαφή μαζί τους πριν ολοκληρωθούν. Θα ήθελα όμως και θα επιθυμούσα, θα επιδιώξω αύριο να δω τους συγγενείς από κοντά και να τους συγχαρώ και να τους αγκαλιάσω. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είναι το μίνιμουμ που θα μπορούσε να κάνει ένας διοικητής. Αυτή τη στιγμή έχω τη χαρά, τη λύπηση, χρόνος δεν μπορώ να εκφράσω. Να είμαι εγώ διοικητής για να διαχειριστώ αυτήν την κατάσταση. Πρέπει να πούμε βεβαίως πως και το δικό τους λιθαράκι και τη δική τους σημαντική συμβολή θα έχουν και οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας στο αεροδρόμιο Δημόκρατος της Αλεξανδρούπολης, και οι ίδιοι ευαίσθητοι θα λειτουργήσουν προκειμένου να πάει καλά όλη αυτή η επιχείρηση μεταφοράς, που αναμφίβολα έχει και τούτο τη δυσκολία του, έτσι δεν είναι? Σαφέστατα, κύριε Αποστολίδη, και εκ μέρους αυτών και εκ μέρους της ομάδας των γιατρών που θα λειτουργήσουν όλη τη νύχτα, έχουν αρχίσει να λειτουργούν από πολύ νωρίς και θα λειτουργήσουν όλη τη νύχτα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν φίδονται κόπου και τα λοιπά για να μπορέσουν να φέρουν εις πέρας, αλλά ό,τι το μεγαλύτερο είναι σαφώς εκ μέρους των συγγενών.
Κύριε Διοικητά, κύριε Νίκο Ραπτόπουλο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Το πολύ μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου θα έχει μεταφερθεί στην οδό Παπαναστασίου η λαϊκή αγορά της Αλεξανδρούπολης. Σύμφωνα με τα όσα είπε το πρωί ο Δήμαρχος Βαγγέλης Λαμπάκης στους παραγωγούς και εμπόρους της λαϊκής. Ο Δήμαρχος και οι παραγωγοί βρέθηκαν σήμερα στην περιοχή, στην Παπαναστασίου, προκειμένου να διευθετήσουν τις τελευταίες εκκρεμότητες και να δουν από κοντά τον τρόπο με τον οποίο θα στήθουν οι πάγκοι. Ο Δήμαρχος ζήτησε τη συμπαράσταση όλων των δημοτών, ώστε το νέο αυτό εγχείρημα, όπως είπε, να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Τέλος φαίνεται να μπαίνει μετά από πολλά χρόνια συζητήσεων, διαφωνιών και εντάσσεων στο σύριαλ που λέγεται Λαϊκή Αγορά Αλεξανδρούπολης. Η μεταφορά της στην οδό Παπαναστασίου είναι ζήτημα λίγο ημερών, τουλάχιστον όπως διαβεβαιώνει ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Βαγγέλης Λαμπάκης. Η οριστική μόνιμη λύση που όλοι ζητούσαν εδώ και χρόνια φαίνεται πως σε λίγο καιρό θα είναι γεγονός, παρά τις αντιδράσεις που υπάρχουν από πολλούς παραγωγούς και επαγγελματίες της πόλης για τη μετακίνησή της στην Παπαναστασίου σε μια περιοχή που, όπως λένε, δεν θα εξυπηρετεί κανέναν και κυρίως τους καταναλωτές. Πάντως, ο Δήμαρχος βρέθηκε στο σημείο και μαζί με παραγωγούς ρύθμισαν κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες. Είδαμε λοιπόν τα αντικείμενα τα οποία θα τοποθετηθούν σε συγκεκριμένους χώρους. Διαπιστώσαμε ότι, ας πούμε, ότι τα ψαράδικα πρέπει να πάνε πιο πάνω, εκεί όπου υπάρχουν υπόνομοι και όπου δεν θα υπάρχει δυσοσμία, γιατί δεν υπάρχουν και σπίτια. Και είπαμε επίσης ότι τα προϊόντα υγείας ήταν από μια πλευρά, ότι θα υλοποιηθεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όσον αφορά τις τρεις διεξόδους καθέτος επί της Παπαναστασίου, προκειμένου να μην δημιουργηθεί η παραμικρή συμφόρηση κυκλοφοριακή, γιατί είναι ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα της λαϊκής στην Παπαναστασίου. Οι θέσεις έχουν οριστεί, οι αριθμοί έχουν τοποθετηθεί και η λαϊκή θα ξεκινά από το 7ο σχολείο και θα εκτείνεται μέχρι το παλιό νοσοκομείο. Ο Δήμαρχος την απόφαση της μετεγκατάστασης της λαϊκής αγοράς τη χαρακτήρισε ως ένα νέο τόλμημα και ζήτησε τη συνεργασία όλων, ώστε, όπως είπε, αυτή η ενέργεια να ωφελήσει κάθε πλευρά. Τέλος του μηνός ή αρχές Νοεμβρίου να υλοποιήσουμε αυτό το επιχείρημα, αυτό το τόλμημα, αυτή την καινούρια προσέγγιση, για την οποία παρακαλώ για μια ακόμη φορά και τους εκπροσώπους των παραγωγών και τους παραγωγούς, αλλά και τους δημότες οι οποίοι θα προσεγγίζουν την λαϊκή αυτήν, να συνεργαστούν έτσι ώστε να λειτουργήσει με τον καλύτερο τρόπο για όλες τις πλευρές. Και βέβαια, ή τη Δευτέρα ή την Τρίτη, θα έχουμε επαφή με το αστικό ΑΕ, την δεύτερη επαφή, αλλά και με τη συμμετοχή των παραγωγών, τους οποίους τους ευχαριστώ για την απόλυτη συνεργασία τους, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο, να συνεργαστούμε. Δεν έμεινε κάτι άλλο ως πολυτέλεια στην Ελλάδα και στους Έλληνες. Να μιλήσουμε λοιπόν τη Δευτέρα ή Τρίτη στο ίδιο τραπέζι, έτσι ώστε η προσέγγιση του αστικού, ιδιαίτερα για τους αγοραστές, δημότες που έρχονται από τα χωριά, αλλά και από τη Σαμοθράκη, να είναι και για αυτούς προσεγγιστική κατά τον καλύτερο τρόπο. Πάμε τώρα στις σειρήνες συνεγερμού της πολιτικής άμυνας, της πολιτικής προστασίας που ήχησαν τελικά σήμερα. Θυμίζουμε πως ήταν προγραμματισμένη η άσκηση αυτή να γίνει ανήμερα της επίσκεψης της κυρίας Μέρκελ στην Αθήνα, για λόγους ευνοήτους κάτι τέτοιο προφανώς εξαιτίας μάλλον της επίσκεψης Μέρκελ αναβλήθηκε. Έγινε λοιπόν σήμερα στις 11 το πρωί σε όλη την επικράτεια, στο πλαίσιο της άσκησης Αλέξανδρος 2012, οργανώθηκε από την Υπηρεσία Παλαϊκής Άμυνας και Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης. Αρχικά υπήρξε σήμανση συνεγερμού εχθρικής αεροπορικής επίθεσης για 60 δευτερόλεπτα και 5 λεπτά αργότερα ακολούθησε σήμανση λήξη συνεγερμού και πάλι για ένα λεπτό. Το ρολόι δείχνει 11 ακριβώς και είναι...